Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα δράσης της ΟΛΜΕ. Η ΟΛΜΕ σε όλη τη χώρα έχει κηρύξει 3 οριστάσεις εργασίας από τις 11 μέχρι τις 2 και έχει καλέσει συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και γονείς και η εκπαιδευτική κοινότητα για να συζητήσουν τα ζητήματα που αφορούν το δημόσιο σχολείο. Και παραστάσεις διαμαρτυρίας στις κατατόπους διευθύνσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Λοιπόν, το σχολείο άνοιξε και τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια, χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς καμιά ουσιαστική στήριξη και στα παιδιά αλλά και στο έργο των εκπαιδευτικών. Το σχολείο εξακολουθεί λοιπόν να απαξιώνεται και να οδηγείται στη διάλυσή του. Με όλους αυτούς, με όλες αυτές τις καινοτομίες όπως τις έχει ονομάσει το Υπουργείο και αφορούν τον νόμο Κεραμαίο 48-23 και αφορούν την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Τα έχουμε πει και άλλες φορές, οδηγούν στην κατηγοροποίηση των σχολείων, θα φέρουν ένα σχολείο της αγοράς σε επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Ήρθαν φέτος και καινούργιοι θεσμοί, καινούργιοι ρόλοι, οι μέντορες, οι συντονιστές και οι εκπαιδευτικοί όμιλοι, που επίσης και αυτό δημιουργούν προβλήματα, καταργώντας την δημοκρατία, δημιουργώντας μια ιεραρχία και ένα ανταγωνιστικό κλίμα μέσα στα σχολεία. Λοιπόν, όλα αυτά οδηγούν το σχολείο σε μια αποδρομή, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Επίσης, το σχολείο σαν χώρος κοινωνικός πλήττεται από το φαινόμενο της ακρίβειας, την τρομακτική αυτή αύξηση της τιμής των αγαθών, των καυσίμων. Όλοι μας το βιώνουμε. Γι' αυτό λοιπόν και ως εργαζόμενοι διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, αύξηση των μισθών και κάποια άλλα, ας πούμε, μισθοδοτικά αιτήματα που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και θα μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τους μισθούς μας. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε εδώ, κάνοντας αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας, έχουμε καλέσει τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν και να δώσουμε έτσι ένα δυναμικό παρόν.